Τώρα, στο πεδίο των ελληνοτουρκικών, τη δική της εκδοχή για το πώς έγινε η απεμπλοκή στην Κάσο δίνει η Τουρκία, που ανεβάζει εκ νέου τους τόνους. Έχουμε συνδεθεί με τον Μανώλη Κωστίδη. Μανώλη. Πράγματι, υπάρχουν εκδοχές από το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, από τις πηγές, και όχι, δεν είναι επίσημη ανακοίνωση, που υποστηρίζουν ότι η Τουρκία έδωσε άδεια στο τουρκικό, στο ιταλικό πλοίο να εισέλθει για να κάνει κάποιες έρευνες, αλλά αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι η Τουρκία υποστηρίζει ότι το εν λόγω πλοίο προειδοποιήθηκε να μην εισέλθει στη θαλάσσια δικαιοδοσία της Τουρκίας 22 Ιουλίου. Αργότερα έγιναν επεμβάσεις, αλλά αυτό που προκαλεί εντύπωση στην ανακοίνωση είναι ότι στο τέλος τονίζει ότι θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τις ελληνικές και ιταλικές αρχές για το σεβασμό τους στη θαλάσσια δικαιοδοσία μας και τη συνεργασία τους. Δηλαδή, η Τουρκία υποστηρίζει ότι εκεί εκτείνεται, κοντά στην Κάσο, δηλαδή, εκτείνεται η δική της υφαλοκρηπίδα και ότι αυτό αναγνωρίστηκε από την Ελλάδα, κάτι το οποίο βεβαίως θα δούμε σε λίγη ώρα ότι δεν αναγνωρίζεται. Η Χουριέτ, βήμα από την Αθήνα, λέει χαρακτηριστικά σε πρωτοσέλιδο δημοσίευμα και λέει ότι εδώ είναι δικό σας, δηλαδή, σαν να η Αθήνα να έχει αναγνωρίσει την τουρκική δικαιοδοσία, ισχυρίζεται ότι η ένταση στο Αιγαίο έληξε με το αίτημα της Ελλάδος για χορήγηση άδειας από την Τουρκία. Το αίτημα της Ελλάδος για χορήγηση άδειας οδήγησε σε σχόλια ότι αναγνώρισε τις ζώνες της θαλάσσιας δικαιοδοσίας της Τουρκίας. Παρόμοια δημοσιεύματα υπάρχουν σε πολλές τουρκικές εφημερίδες, όπως η Τουρκία, τη Σαμπάχ και άλλες πολλές εφημερίδες. Βέβαια, παίρνουν την τουρκική εκδοχή, τις πηγές του Υπουργείου Άμυνας, χωρίς να δημοσιοποιούν μέχρι στιγμής τουλάχιστον όσα έρχονται από την Αθήνα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μανώλη. Τώρα, στις παράλογες αιτιάσεις της Τουρκίας ότι οι έρευνες στην Κάσο ολοκληρώθηκαν με άδεια των τουρκικών αρχών, έχουμε απάντηση από την Αθήνα. Ο Σταύρος Ιαννίδης είναι κοντά μας για να δούμε τι λένε οι πηγές από το Υπουργείο Άμυνας. Απαντούν στους προκλητικούς ισχυρισμούς, Λένα, με πολύ ξεκάθαρο και σαφή τρόπο. Λένε λοιπόν ότι ουδή σεβασμός επιδείχθη ή θα επιδειχθεί στο μέλλον από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις σε παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στη νομίμως οριοθετημένη ζώνη Ελλάδας-Αιγύπτου, όπως το Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας προβλέπει και επιβάλλει. Και με αυτόν τον τρόπο απαντούν στην προσπάθεια διαστρέβλωσης της Άγκυρας για να παρουσιάσει τα γεγονότα όπως οι τουρκικές πηγές θέλουν, ότι δήθεν ζητήθηκε άδεια για να ολοκληρωθούν οι εργασίες εντός της αναγυρυγμένης βεβαίως ελληνικής ελληνοαιγυπτιακής ΑΟΣ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο.